Πάμε τώρα σε θέματα πολιτικής. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Κώστα Ναλμπάντη, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καταρχήν χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή σήμερα. Να θυμίσουμε ότι... Αν υπάρχουν εορτάζοντες, χρόνια πολλά και από μένα. Ασφαλώς και τις δικές μας ευχές τις είπαμε στην αρχή του δελτίου μας. Μαζί μας και ο συνάδελφος ο Σταύρος Παπαδόπουλος, κύριε Ναλμπάντη, για να κουβεντιάσουμε για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που το Σαββατοκύριακο αυτό ξεκινά στην Κομωτινή. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει εσείς ως ΝΟΔΕ και ως τοπικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τι θα περιμένατε αλήθεια από αυτό το συνέδριο ως αποτέλεσμα ή δυνατόν? Κύριε Παπαδόπουλο, είναι για πρώτη φορά που τουλάχιστον εδώ στη Θράκη γίνεται ένα προσυνέδριο. Και δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε για τις ημερομηνίες, επειδή ήταν την Κυριακή να γίνει το προσυνέδριο, πήγα μια μέρα πιο μπροστά λόγω εκλογών. Θα γίνει το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Ξενία στις 11 η ώρα. Και το προηγούμενο διήμερο από την Πέμπτη θα είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπου θα έχουν σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Είναι ένα συνέδριο που τουλάχιστον δεν έχει κάποια θεματική τοποθέτηση, αλλά ο στόχος και ο δικός μας και της γραμματείας του συνεδρίου είναι να ακούσουν την τοπική κοινωνία πρώτα και τους φορείς του τόπου και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Μέσα στο συνέδριο φυσικά θα υπάρχουν και παρεμβάσεις όσον αφορά και τα οργανωτικά του κόμματος, που κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε, γιατί αφήσουμε στα ίδια χνάρια από τότε που έγινε η Νέα Δημοκρατία σχεδόν, με κάποιες μικρές προς το καλύτερο, ας πούμε, προτάσεις που έχουν Σταύρο. Γίνει. Κύριε Ναλμπάντη, θα τοποθετηθείτε ή θα τοποθετηθούν κάποια στελέχη? Δεν ξέρω να ακούτε. Ναι, σας κύριε Ναλμπάντη, με ακούτε? Θα τοποθετηθείτε? Αυτό θα είναι καταρχήν έτσι. Το τριήμερο που θα περάσει θα ασχοληθούμε, όπως σας είπα, με τοπικούς φορείς, να ακούσουμε τα προβλήματα, να καταγραφούν τα προβλήματα της περιοχής και όχι μόνο εδώ στον ομό Ροδόπης, αλλά θα υπάρχουν και βουλευτές με κλιμάκια και στους όλους τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Όσον αφορά τα ζητήματα της Θράκης, κύριε Ναλμπάντη, υπάρχει ένας προβληματισμός εκ μέρους σας και εκ μέρους των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας? Θα κατευθούν όλα τα ζητήματα? Πιστεύω ότι θα κατατεθούν όλα τα ζητήματα και θα υπάρχουν και τοποθετήσεις το Σάββατο όσο διαρκέσει το συνέδριο. Μάλιστα. Κύριε Ναλμπάντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Τα θυρανίξια του Ναΐσκου του Αγίου Κωνσταντίνου στο προάβλιο του παιδικού χωριού SOS Θράκη, στο Αρίστινο της Αλεξανδρούπολης, τέλεσε το πρωί ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Ο Ναΐσκος αναγέρθηκε με δωρεά ιδιωτών, ενώ τα θυρανίξια έγιναν παρουσία του Προέδρου των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας.